Αγαπητοί ακροατές, να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη σε εσάς που περιμένετε με αδειμονία τη σημερινή εκπομπή με καλεσμένο τον κύριο Ηλία Κονοφάγο. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν καθυστερήσαμε την έναρξη της εκπομπής. Είναι γεγονός, φαντάζομαι ότι θα το αναδείξουμε το θέμα και στο site του σταθμού μας για να μπορέσετε να το δείτε καλύτερα όσοι δεν το παρακολουθήσατε. Θα μιλήσουμε με τον γιο βεβαίως, τον πατέρα, τον κύριο Κονοφάγο, το θυμόσαστε, ο άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την Πρέβεζα. Δυστυχώς εμείς οι Πρεβεζάνοι, αγνώμονες όπως πάντοτε, δεν σταθήκαμε στο πλευρό του αείμνηστου του πρώην υπουργού. Και βεβαίως σήμερα θα μιλήσουμε με τον ιό τον Ηλία τον Κονοφάγο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλά χρόνια μηχανικός, θύτευσε στα Ελληνικά Πετρέλαια, τώρα είναι σε μια ξένη εταιρεία, δεν θυμάμαι και το όνομα της εταιρείας. Εσείς μου ζητήσατε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Κονοφάγο, γιατί ήταν να πραγματοποιηθεί και μια ημερίδα εδώ η οποία δεν πραγματοποιήθηκε για τα πετρέλαια στην Ήπειρο και η εξέλιξη των υδρογοναθράκων. Καλημέρα κύριε Κονοφάγη. Καλή σας μέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ξανακούω για να δούμε πού βρισκόμαστε. Ναι. Βεβαίως λέω το θέμα που περιμένανε πολύ να γίνει αυτή η μερίδα δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Γιατί ο κόσμος τώρα δεν ξέρω γιατί αδειμονεί και γιατί έχει στρέψει το ενδιαφέρον του, γιατί είναι μια πορεία αυτή με τους υδρογονάνθρακες που θα κρατήσει χρόνια κτλ. Αλλά οι συμπατριώτες μας εδώ επιμένουν ότι να σας ρωτήσω για αυτό το μεγάλο θέμα και τι επιπτώσεις θα έχει στην τοπική οικονομία κτλ. Δώστε μας και εσείς λίγο, λόγω των γνώσεων που έχετε και είστε πιο εξειδικευμένος από όλους, γύρω από αυτά τα θέματα και πώς εξελίσσονται. Κοιτάξτε, υπάρχει η εξής εικόνα αυτή τη στιγμή. Αν κοιτάξουμε μαζί τα στοιχεία, τα γεωλογικά που υπάρχουν στην Ήπειρο, η Ήπειρος εξακολουθεί να είναι μια ανεξερεύνητη περιοχή. Δηλαδή, ενώ η Αλβανία έχει σαρωθεί με γεωτρήσεις, θα έλεγα, αν θυμάμαι καλά, είναι ίσως γύρω στις ίσως και 3.000 γεωτρήσεις, στην Ήπειρο μετράμε γύρω στις 4-5 γεωτρήσεις στην ξηρά. Άρα είμαστε πολύ μακριά ακόμα από να ξέρουμε τι έχουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Διαπιστώνω και εγώ ότι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές αντιδράσεις έντονες, οι οποίες νομίζω δεν είναι δικαιολογημένες, διότι ακόμα δεν έχει αρχίσει η έρευνα. Εκείνο που επίσης διαπιστώνω ότι δεν υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή τοπικοί φορείς που θεωρούν ότι θα υπάρξουν προβλήματα δεν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επειδή έχει έρθει στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην μεγάλη περιοχή των Ιωαννίνων και όπως ξέρετε την περιοχή Πρέβεζα Άρτα είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια τώρα που περιμένουμε και αυτή τη σύμβαση. Ναι. Έχει έρθει λοιπόν στην περιοχή των Ιωαννίνων μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου που είναι η Ισπανική Repsol. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν επενδυτές πολύ σημαντικούς που εμφανίζονται στην περιοχή μας, μια περιοχή όπως είπαμε ανεξερεύνητη. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε μια εκδήλωση που είχε κάνει η Πανηπυρωτική και το είχαμε πριν, νομίζω πριν 4 χρόνια, είχαμε συζητήσει λοιπόν σε μια αίθουσα που είχε γίνει συζήτηση για τα πετρέλαια πόσες θέσεις εργασίας μπορούν να προκύψουν, ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε κι εσείς και όλοι μας ότι τα παιδιά μας φεύγουν και έχουν φύγει, κοντεύουμε 500.000 εγκεφάλους, οι νέα παιδιά, αξιόλογα παιδιά έχουν φύγει εκτός Ελλάδας. Θα σας έλεγα το εξής. Η πρώτη εικόνα που είχαμε από τη συζήτηση που κάναμε στην Πανηπυρωτική είναι ότι μόνο στην περιοχή των Ιωαννίνων μέσα σε διάστημα 5 με 7 χρόνια είναι δυνατόν να προκύψουν τοπικές και περιφερειακές θέσεις εργασίες 16.000. Δηλαδή
θα πρέπει εδώ να ο κόσμος να το δει σαν προτεραιότητα του μέλλοντος των παιδιών του και όχι σαν σύνθημα, όπως είδα ορισμένα συνθήματα τελευταία, έξω τα πετρέλαια από την Ήπειρο. Μιλάμε για πετρέλαια έξω από την Ήπειρο, ενώ μπορεί να είναι φυσικό αέριο, όπως ξέρετε. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι φυσικό αέριο και όχι πετρέλαιο, που οικολογικά το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο συμβατό και, αν θέλετε, χρήσιμο οικολογικά για παραγωγή ενέργειας. Εκεί είναι, αν θέλετε, η πρώτη αντίδραση, την εικόνα που υπάρχει, τουλάχιστον στην Ξηρά. Νομίζω διευθετήθη αυτό, γιατί ήρθε ένα κλιμάκιο από το Υπουργείο, έγινε μια σύσκεψη, από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καχρημάνης στα Γιάννα, ναι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις ανησυχίες αυτές που υπήρχαν στους πολίτες, στα Γιάννα ιδιαίτερα. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή, εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Οι εταιρείες έχουν αναλάβει ήδη μετά από το διαγωνισμό που έγινε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια εδώ στην Ήπειρο, και αν δεν ξέρω αν και για την περιοχή τη δική μας, στο νομό Πρέβεζας. Στο νομό Πρέβεζας παραμένει ακόμα η τελική διαμόρφωση της σύμβασης, που είναι σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο, και να καταλήξει στη Βουλή, που εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Βεβαίως. Που στη Βουλή περιμένουμε να ψηφιστεί η σύμβαση. Όπως ξέρετε, το 1976, επί της πρώτης μεταπολεμικής κυβέρνησης, ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, τότε υπουργός, είχε δημιουργήσει ένα νόμο υδρογόν ανθράκων, στο οποίο δεν χρειαζόντουσαν οι συμβάσεις να περάσουν στη Βουλή, διότι είχαν ήδη ψηφιστεί στη Βουλή όλες οι λεπτομέρειες της σύμβασης. Ναι. Και έτσι ισχύει αυτό και σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς δέσμευσε και την επόμενη, είναι ότι αποφασίσανε καθ' υπέρβαση του νόμου, ενώ ο Υπουργός είχε δικαίωμα μέσα σε μια μέρα να υπογράψει τις συμβάσεις, αποφάσισε να τις φέρει στη Βουλή. Και οι συμβάσεις κάνανε 3 χρόνια από την ημέρα που προκηρύχθησαν, ενώ θα μπορούσαν μέσα σε 6 μήνες να έχουν την υπογραφή του Υπουργού. Έχουμε καθυστερήσεις περίπου της τάξης των 3 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κινδυνεύουμε οι επενδυτές να σηκωθούν να φύγουν, αν η γραφειοκρατία αυτή παραμείνει. Είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε ήδη μεταβιβάσει και στο αρμόδιο Υπουργείο σαν Συμβουλή, να γίνει μια προσπάθεια σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, βεβαίως, να μειωθεί η γραφειοκρατία, ώστε οι επενδύσεις να μπορέσουν να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια πρώτη παρατήρηση. Ναι. Στο άλλο που είπατε, νομίζω ότι με ρωτήσατε για την περιοχή. Θυμήστε μου ένα λεπτό ξανά. Το θέμα είναι ότι οι συμπατηρώτες μας εδώ ρωτούν ποιο είναι το σημείο αιχμής, δηλαδή που έχει ενδιαφέρον για τα εξόριξη είτε του αερίου είτε του πετρελαίου. Είναι στο βόρειο Ιόνιο, που προσεγγίζει τη Λευκάδα. Ποιο είναι το κεντρικό σημείο που υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρείες? Θα σας έλεγα το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή και η πιο εξερευνημένη περιοχή είναι η περιοχή Ιωαννίνων. Μάλιστα. Η περιοχή της Πρέβεζας Άρτας, η οποία και αυτή πιστεύουμε ότι η σύμβαση γρήγορα θα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει, είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετές ελπίδες, αλλά ακόμα εξακολουθεί να είναι ανεξερεύνητη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές σεισμικές έρευνες ή αυτό που λέμε εμείς οι τοπικές ακτινογραφίες. Δεν έχουν γίνει αυτά. Δεν έχουν γίνει. Στόχους έχει. Επίσης υπάρχουν και στα ανοιχτά του ακτίου. Ναι. Υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντες στόχοι, αλλά είναι, αν θέλετε, στόχοι οι οποίοι είναι
νέας γενιάς με νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για ιδρύτες μεθανίου, είναι στερεό μεθάνιο σε μεγάλα βάθη και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Είναι περίπου γύρω στα 15 με 20 χιλιόμετρα μακριά από το Άκτιο. Με αυτό υπολογίζεται σε 10 χρόνια θα υπάρχει η τεχνολογία εξόρυξης. Και μάλιστα μία από τις προτάσεις που συζητήσαμε στην Πανεπιρωτική είναι να φέρουμε ειδικευμένες εταιρείες οι οποίες θα δημιουργήσουν μαζί στον υπηρώτικο χώρο για πρώτη φορά νέες τεχνολογίες. Δηλαδή καινοτομίες τεχνικές παραγωγής φυσικού αερίου, οι καινοτομίες αυτές σε συνεργασία του κράτους και των εταιρείων θα πουληθούν για λογαριασμό και των τοπικών φορέων αλλά και του κράτους και της εταιρείας στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες δεν φαίνονται και θα πρέπει να περάσει το μήνυμα αυτό στους τοπικούς φορείς ότι το μέλλον των παιδιών τους, γιατί μιλάμε ότι όλα αυτά θα χρειαστούν δεκαετία, είναι εδώ. Υπάρχει δυνατότητα και αυτό θα πρέπει να τονιστεί με έμφαση από όλους τους φορείς. Εσείς μιλάτε για ένα συντονισμό και τον οποίο είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν 2 χρόνια και μου επαναλαμβάνεται ακριβώς τα ίδια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση των τοπικών φορέων σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό μου λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό. Θα έλεγα ότι... Ναι, ουσιαστικά μου λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ο κόσμος ή τα θεσμικά όργανα σε μια κατεύθυνση για να μπορέσει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς, δηλαδή θα έλεγα ότι άργησε να στελεχωθεί ο φορέας υδρογονανθράκων και αυτό ο φορέας υδρογονανθράκων είναι αυτός που θα πρέπει να περιοδεύει αλλά την Ελλάδα. Και ακόμα δεν έχει λήξει, αν θέλετε. Αυτό είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Σταθάκη. Και να ενημερώνει τον κόσμο, ναι. Θα σας έλεγα σε εβδομαδία ώστε να και τις τοπικούς φορείς και μέσα στις συγκεκριμένες συνεργασίες, ώστε αυτό το πράγμα να περάσει πληροφοριακά τις προοπτικές που υπάρχουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εσείς θεωρείτε καταρχάς ότι αυτός ο φορέας των υδρογονανθράκων στελεχώνεται από την κυβέρνηση και αυτός έχει την ευθύνη? Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανήκει? Υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα, μία σύγχυση. Δηλαδή τι αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο και τι αρμοδιότητες έχει ο φορέας υδρογονανθράκων. Επί εποχής, αν θέλετε, που θυμάμαι που ήταν ο πατέρας μου, ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος υπουργός, είχε δώσει όλες τις αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργείου στο φορέα υδρογονανθράκων. Βεβαίως ο φορέας υδρογονανθράκων βάσει του νόμου είχε τη δυνατότητα με διεθνή προκήρυξη να πάρει τους καλύτερους Έλληνες ντόπιους επιστήμονες με πείρα πολύ μεγάλη ή επιστήμονες Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και με διεθνή προκήρυξη να πάρει τους καλύτερους και μάλιστα με μισθούς, έλεγε ο νόμος, πέραν του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ώστε αυτοί που αμείβονται σε μεγάλες εταιρείες να μπορούν να έρθουν εδώ. Ναι, με βάση αυτό λοιπόν, οι αρμοδιότητες και η εμπιστοσύνη σε τέτοια στελέχη με δοκιμασμένα και έντιμα θα μπορούσε αυτό να υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει το σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή πράγματι υπάρχει και είμαστε τυχεροί που υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός επικεφαλής του φορέα υδρογονανθράκων, ο κύριος Μπασιάς, ο οποίος είναι δοκιμασμένος στο εξωτερικό, αλλά όταν αμείβεται με 2.500 ευρώ καθαρά, τη στιγμή που στο εξωτερικό παίρνουν πάνω από 12.000 ευρώ, είναι μια ατυχή συγκυρία να έχουμε μια κατάσταση η οποία σύμφωνα με αυτά που συμβαίνουν στην πιάτσα, αν θέλετε, της δουλειάς αυτής, να μην συμβαίνουν στη χώρα μας. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Κύριε Κονοφάγη, άκουσα τον κύριο Σταθάκη γιατί θέλει να προχωρήσει οι επενδύσεις στον ορυκτό πλούτο και επαναδραστηριοποίηση
του ΙΓΜΕ, το οποίο έχει καταρρεύσει. Δεν ξέρω, γιατί βέβαια, αφού υπάρχει τέτοια κατεύθυνση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τον κύριο Σταθάκη, εσείς μου περιγράφετε τώρα μια κατάσταση η οποία έχει καταρρεύσει το σύστημα και τα λοιπά πάνω στα ζητήματα αυτά που πρέπει να δώσει η μεγάλη βαρύτητα η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η βούληση εκ μέρους του Υπουργού φαίνεται πράγματι υπάρχει. Εξάλλου τοποθέτησε και λειτουργεί αυτή τη στιγμή με έμπειρους ανθρώπους ο φορέας υδρογονανθράκων. Αλλά δεν φτάνει, θα πρέπει ολόκληρο το σύστημα, εννοώ δηλαδή και το Υπουργείο Οικονομικών και 2-3 άλλα υπουργεία που συμπλέκονται με την υπόθεση αυτή, να βοηθήσουν ώστε νομοθετικά να αναβαθμιστεί, αν θέλετε, οργανωτικά το όλο σύστημα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει βούληση εκ μέρους του Υπουργείου και του κ. Σταθάκη. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βοηθηθεί από όλους και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Ελπίζουμε ο κύριος Τσακαλώτος να βοηθήσει, ναι, σε αυτό το σημείο. Δεν έχω ακόμα ειδωθεί μαζί του, αλλά ελπίζω ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια, διότι ξέρετε, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Το μόνο οικονομικά ζούμε από τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Ασφαλώς. Και λέμε ότι και αυτοί που ξεσηκώνονται λένε ο τουρισμός. Μα ο τουρισμός είναι η φιλοδοξία να κάνουμε τα παιδιά μας γκαρζόνια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η φιλοδοξία είναι τα παιδιά μας να προχωρήσουν στις νέες τεχνολογίες, σε καινοτομίες, και τα παιδιά μας να πάνε σε ένα σύστημα που θα δημιουργηθεί νέους ορίζοντες. Και νέοι ορίζοντες δεν είναι τα πετρέλαια, είναι το φυσικό αέριο. Και το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει παντού. Υπάρχει πιθανότητα και στην Πρέβεζα, υπάρχει και στα Γιάννενα, υπάρχει και στη θάλασσα. Όπως και τώρα, όπως ξέρετε, ήρθαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην Κρήτη. Όλα αυτά συνδέονται. Να κάνω μια παράκληση καταρχάς, επειδή τελειώνει ο χρόνος και θα πρέπει να πάω και στον Υπουργό των Γεωργίες. Θέλω λίγο το εξής. Επειδή αυτές είχατε κάνει μια ημερίδα, κουβεντιάσετε στην Πανυπηρωτική, ο σταθμός μας εδώ, το Ράδιο Πρέβεζα, να αναλάβει μια πρωτοβουλία, να γίνει μια ημερίδα με τη συμμετοχή ακόμα και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Κονοφάγου, και με τεχνοκράτες που θα μας υποδείξετε εσείς, με τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων του νομού, για να γίνει μια ανάλυση των δεδομένων. Πώς το βλέπετε? Νομίζω ναι, αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχει μια γραφειοκρατική κατάσταση, η οποία πιστεύω, χάρη στη βούληση του Υπουργείου και του Φορέα Υδρογονανθράκων, ότι θα ολοκληρωθεί το αργότερο το Ιούνιο του 2018, ναι, πιστεύω και η καλύτερη περίπτωση για να θα υπάρχουν δηλαδή εξελίξεις, λέτε, 4 συμβάσεις και στην Πρέβεζα και στα Γιάννενα και θαλάσσια και στην Αιτωλοκαρνανία, άρα σε όλη τη Μίζωνα περιοχή, και θα ήταν η καλύτερη περίπτωση που θα έχουμε και τις συμβάσεις και τους όρους, ναι, να πραγματοποιηθεί τότε, λέτε, και των περιοχών, να όλα αυτά που συνδέονται, θα ήταν η καλύτερη περίπτωση το Σεπτέμβρη, βλέπω. Για το Σεπτέμβρη, λέτε. Εμείς εδώ θα είμαστε σε επικοινωνία για να μπορέσουμε πραγματικά διαζώσεις από κοντά να μας τα πείτε. Βεβαίως ο χρόνος της εκπομπής είναι μικρός και δεν φτάνει. Ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συμπατριώτη μας, τον αγαπητό μας φίλο, τον Ηλία τον Κονοφάγο, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ίσως δεν ξέρετε ότι έχει συνδέσει μόνο τον Κωνσταντίνο Κονοφάγο, επειδή γνωρίζω και τον Ηλία Κονοφάγο, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε με τις γνώσεις που έχει γύρω από αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να εξαντληθεί, ο χρόνος τελείωσε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κονοφάγη. Ευχαριστώ και εγώ θερμά, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ.